Και πάμε να φτιάξουμε τσιαπάτα. Αυτή η τσιαπάτα σας προειδοποιώ ότι δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει. Είναι η πιο γευστική τσιαπάτα που έχετε δοκιμάσει, αλλά Μίτσο πες, ό,τι νόστιμο θέλει κόπο. Εντάξει. Δεν είναι εύκολη συνταγή, είναι μια συνταγή που θέλει το χρόνο της. Δύσκολη δεν είναι, αλλά θέλει χρόνο. Πάμε να δούμε τα υλικά, θα σας φανούν λίγα, αλλά θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι, να σημειώνετε ακριβώς τι κάνω, γιατί αυτή η συνταγή θα είναι ανεπανάληπτη και θα είναι ό,τι πιο νόστιμο σε ψωμί έχετε δοκιμάσει. Για την τσιαπάτα θα χρειαστούμε: για το προζύμι, 200 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου, 1/8 από ένα κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά και 280 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Για τη ζύμη, 270 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι και επιπλέον για τον μπάγκο, 210 γραμμάρια νερό και επιπλέον 300 γραμμάρια για το ταψί, 4 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 11 γραμμάρια αλάτι και ελαιόλαδο για τον μπολ και τα χέρια. Για το σερβίρισμα, μορταδέλα, μοτσαρέλα, ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, φίλε μπελεσάκο μου. Λοιπόν, η τσιαπάτα γίνεται με προζύμι και χωρίς προζύμι. Αλλά για εμένα καλύτερα να κάνετε και το προζύμι, γιατί θα έχει αυτή την υπέροχη γεύση του προζυμιού που θέλουμε να έχει το ψωμί μας. Γι' αυτό το λόγο, ξεκινάμε το προζύμι, χλιαρό νεράκι. Μαγιά, όπως βλέπετε, έχω 1/8 κουταλάκι του γλυκού. Είναι πάρα πολύ λίγη η μαγιά μας, είναι ελάχιστη, γιατί θα αφήσουμε μία μέρα να δουλέψει το νερό με το αλεύρι. 20-24 ώρες εκεί πέρα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε και πολύ μαγιά, γιατί άμα βάλουμε πολύ μαγιά, τι θα γίνει, φίλε Μίτσο? Το προζύμι θα βγει έξω από τον μπολ και δεν θα έχουμε προζύμι, θα έχουμε μία άμορφη μάζα που θα μας κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε, ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι εδώ. Αρχίσει να σφίγγει αυτό, μετά μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και το χέρι μας μέσα. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο άρχισε να σφίγγει. Μπορείτε να βάλετε το χέρι σας, μπορείτε και να μην το βάλετε. Άμα δείτε ότι απορροφήθηκε όλο το αλεύρι και ότι γίνει σωστό το ζυμαράκι. Μια χαρά, δεν θα λερώ στα χέρια μου. Ως τώρα είμαι πεντακάθαρος. Πώς μου βλέπεις, Μίτσο? Δυνατός, ε? Κύριος. Έχουμε βάλει αλάτι μέσα? Όχι ακόμα. Μπράβο, δεν βάζουμε ακόμα αλατάκι. Τώρα κάνουμε το προζύμι μας. Άμα βάλουμε αλάτι μέσα, το αλάτι γενικά δεν βοηθάει το προζύμι, εντάξει? Λοιπόν, τώρα καλύπτουμε με μεμβράνη. Εγώ στο site μου λέω 18 με 20 ώρες. Αλλά και μία μέρα να τα αφήσετε είναι μια χαρά. Τώρα, μετά από 24 ώρες, πώς έχει γίνει το προζύμι, φίλε Μίτσο? Να το δείξω. Έτσι. Εδώ είναι. Δεν είναι ότι γίνεται διπλάσιο. Το θέμα είναι τι γεύση και τι μυρωδιά έχει. Δηλαδή, το προζύμι δεν το κάναμε γιατί θέλουμε να πάρουμε φούσκωμα. Το φούσκωμα θα το πάρουμε στη συνέχεια από τη μαγιά μας. Ούτε σε αλλιώς θα δουλέψει η μαγιά και θα φουσκώσει το ζυμάρι μας. Αυτό όμως που θέλουμε εδώ πέρα είναι αυτό. Με το που μυρίσουμε να πάρουμε την έντονη γεύση και το άρωμα της μαγιάς. Αυτό το πράγμα είναι που δουλεύει στο ψωμί και το κάνει νόστιμο. Το πιάνεις. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Όχι, νομίζω ότι όλα τα πράγματα που έχω κάνει τώρα είναι εύκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μίξερ. Γάντζος πάνω στο μίξερ και πάμε να διάσουμε όλα τα υλικά μας μέσα. Πάμε να ρίξουμε πρώτα απ' όλα το προζύμι μας, εδώ. Κοίταξε το πόσο ωραίο που έχει γίνει και μυρίζει και καταπληκτικά. Το όλο θέμα του προζυμιού, εκτός από το φούσκωμα, γιατί βοηθάει και βέβαια και στο φούσκωμα, είναι η γεύση. Και αυτή την υπέροχη υφή, την υπέροχη τραγανότητα, την υπέροχη κρούστα που προσφέρει στο ζυμάρι μας. Γενικά το προζύμι τα κάνει όλα καλύτερα. Και εδώ πέρα κάναμε ένα γρήγορο προζύμι, γιατί κανονικά το προζύμι θέλει πολύ περισσότερη ώρα για να γίνει. Μια χαρά. Πήγε μέσα, δεν ήθελα να λερώσω το χέρι μου, αλλά τελικά το λέρωσα. Και ρίχνω και όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειάζομαι για τη ζύμη. Το αλεύρι, το νεράκι, τη μαγιά μου και το αλάτι. Εντάξει, τώρα μπαίνει το αλάτι μέσα. Πάνε όλα στο μίξερ εδώ πέρα και θα χτυπήσω για 10 λεπτάκια, φίλοι Δήμες. Εντάξει, έχεις υπομονή? Έχω. Σε 10 λεπτάκια το ζυμαράκι μας θα είναι έτοιμο για τα επόμενα φουσκώματα. Έχουμε ακόμα δουλειά, Μίτσο. Αν δεν έχω αέρα στο φούρνο, τι κάνω? Δυστυχώς ο αέρας στο φούρνο είναι κάτι μαγικό. Αλλάζει τελείως το ψήσιμο και στα αλμυρά και στα γλυκά και για μένα είναι απαραίτητος. Σε περίπτωση που δεν έχεις αέρα στο φούρνο, μπορείς να ψήσεις στις γειτόνισσες στο φούρνο. Και μετά από 10 λεπτάκια το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε κολλάει αρκετά. Φαίνεται ότι κολλάει, σωστά? Είναι. Το βλέπεις πόσο γλώσσι που είναι. Είναι. Τι σημαίνει γλώσσι στα ελληνικά?
Γυαλιστερό. Μπράβο, σημαίνει πως ακόμα κολλάει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία με λίγο λαδάκι. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι στα χέρια μας εδώ. Εντάξει, δεν αλείφουμε σαν το σαπούνι, μόνο μπροστά. Εντάξει, μην μπέρδευσες και κάνεις έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, και θα χρησιμοποιήσω το λαδάκι που έχω στα χέρια μου για να βοηθήσω να ξεκολλήσει το μείγμα. Άμα δω ότι δεν ξεκολλάει, εδώ, βάζω λίγο ακόμα λαδάκι. Εντάξει, ο γάτζος πάει πίσω. Βάζουμε και στο μπολ, καλό λάδι. Εδώ. Και πάμε να ξεκολλήσουμε το ζυμαράκι μας. Εδώ είμαστε. Βλέπεις πώς βγαίνει το ζυμαράκι, Μίτσο? Καλά, πανέκουλα δεν βγαίνει, θέλει μια διαδικασία, βλέπεις πως κολλάει, αλλά το λάδι βοηθάει στο να μην κολλάει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αυτό πάει πίσω, να πλένω λίγο τα χέρια μου. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πώς συνεχίζουμε τώρα? Θέλουμε να κάνουμε λίγη υπομονή, θέλουμε να αφήσουμε το ζυμάρι μας να διπλασιαστεί. Πόση ώρα θα πάρει, Λάμπρο? Μια ώρα. Μια ώρα. Σωστά ο Λάμπρος. Πώς τον βλέπεις? Δυνατό. Να τον πάρουμε. Να τον πάρουμε. Λοιπόν, σε μία ωρίτσα το ζυμάρι από έτσι θα είναι έτσι. Εντάξει. Ωραία. Κάτσε να χρησιμοποιήσει την ίδια μεμβράνη. Περισσότερο όχι για θέμα οικονομίας, για θέμα πλαστικού. Ναι, αυτό. Οπότε τα αφήνω αυτό στην άκρη. Και μετά από μία ωρίτσα το ζυμάρι μας θα είναι έτοιμο. Τώρα, η ερώτηση. Είναι έτοιμο το ζυμάρι για να κάνουμε τσιαπάτα? Όχι ακόμα. Θεωρητικά είναι έτοιμο, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία, αλλά επειδή είμαστε πάρα πολύ μπροστά και πάρα πολύ μάγκες, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο την κυψέλωση μέσα. Πώς? Επειδή έχει πάρει τα πάνω του ζυμάρι, δεν μπορεί να πάρει άλλα πάνω, θέλουμε να το ξεφουσκώσουμε λίγο και να του δώσουμε άλλο ένα boost για να κάνει καλύτερη κυψέλωση μέσα στο ζυμάρι. Οπότε θα κάνουμε έτσι όπως είναι, θα ξεδιπλώσουμε, θα πάρουμε τις άκρες εδώ, θα τις γυρίσουμε προς τα μέσα, εδώ. Πώς φαίνεται, Διονύση? Βλέπεις τι ωραία που φουσκώνει. Αλλά τι κάνω, το ξεφουσκώνω την ίδια στιγμή. Το διπλώνω προς τα μέσα. Στο προηγούμενο στάδιο το ζυμάρι κολούσε. Σωστά. Τώρα καθώς τα αφήσαμε και ξεκουράστηκε και φούσκωσε, δούλεψε η γλουτένη περισσότερο. Οπότε έδωσε καλύτερα το ζυμάρι και άρχισε να παίρνει καλύτερη μορφή. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Να ξαναφήσουμε να φουσκώσει. Για πόση ώρα? Μια ώρα πάλι. Μήπως να ρωτήσουμε τον Λάμπρο? Ακόμα μια ωρίτσα. Λοιπόν. Μετά από μία ωρίτσα λοιπόν, να δεις πόσα στάδια έχω, να δεις πόσο τσιαπάτα θα ετοιμάσω για όλους σας. Λοιπόν, το ζυμάρι μας θα έχει ξαναφουσκώσει. Θα είναι ακριβώς στο ίδιο μέγεθος με το προηγούμενο. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι, απλά θα έχουμε καλύτερη κυψέλωση. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τις τσιαπάτες μας. Έκανε το σταυρό το Διονύσης. Διονύση, θα σου πω κάτι. Επιτέλει. Τα καλά πράγματα στη ζωή. Θέλουν υπομονή. Και κόπο. Δεν γίνεται να φας την καλύτερη τσιαπάτα. Αν και αυτό που γίνεται σε αυτή την εκπομπή είναι πάρα πολύ άδικο, γιατί σας δίνω πάντα τα καλύτερα που έχουμε ζοριστεί εμείς για να τα φτιάξουμε και εσείς απλά τρώτε έτοιμα και κάνετε μόνο έτσι. Κοίτα. Αυτή είναι η κάμερα που κάνουν zoom, ξεζoom. Εκείνος. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Εγώ. Εσύ με μία πετσέτα. Εσύ στο τέτοιο. Λες και είσαι. Αλήθεια. Ναι, αυτό είσαι. Αλήθεια. Ναι, αυτό. Αλήθεια. Λοιπόν, τώρα. Πολύ σημαντικό το επόμενο στάδιο. Γιατί ως τώρα δεν κάναμε κάτι δύσκολο, απλά περιμέναμε. Σωστά. Κάναμε κάτι δύσκολο? Όχι. Όχι. Τώρα το επόμενο στάδιο είναι κομβικό και σημαντικό και θέλω να δώσετε πάρα πολύ σημασία. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, θέλω αλευράκι μπόλικο εδώ. Μπόλικο. Εντάξει, φτάνει. Μια χαρά είναι. Και έτσι όπως είναι, θα πάρουμε και θα ξεκολλήσουμε το ζυμάρι μας. Κοίτα εδώ πώς το κάνω. Το αφήνω να πέσει. Μπορεί να το, ναι, αφού είχαμε το λαδάκι από κάτω. Το βλέπεις? Μπράβο. Το βλέπεις πως είναι το ζυμάρι? Το βλέπεις? Μπράβο. Εδώ πέρα δεν θέλουμε να το πιέσουμε και να το ζωρίσουμε. Είναι τέλειο. Δηλαδή έχει φουσκώσει, είναι ωραίο. Δεν θέλουμε να το ξαναπλάσουμε. Θέλουμε να το αφήσουμε όσο έχει. Οπότε, θα βάλω λίγο ακόμα αλευράκι από πάνω για να βοηθήσω τα χέρια μου να τα ανοίξω. Και έχω δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να το ανοίξω παραλληλόγραμμο και να κόψω σε 6 τσιαπάτες, γιατί κόβω κατευθείαν. Και η άλλη εναλλακτική που έχω είναι να το κόψω ψηλό ορθογώνιο, να κόψω στη μέση και στα 3 για να βγουν 6 κομμάτια. Τι από τα δύο θέλετε? Το δεύτερο. Το δεύτερο? Να. Σου αρέσει το δεύτερο? Ναι. Άμα πάμε στο δεύτερο, τότε το σχήμα μας πρέπει να είναι κάπως έτσι. Θες να μου φέρεις ένα χαράκι να το μετρήσω για να πω και στον κόσμο πώς είναι? Ναι, για φέρε. Περίμενε. Χαράκι το λέμε στη Θεσσαλονίκη. Με έχετε πρίξει κι εσείς και πάνω. Όλοι το ίδιο πράγμα το λέμε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε χαράκι, ρε παιδιά. Το χάρακα. Μα το λέω και πάνω στο γραφείο όλη την ώρα στα κορίτσια. Λέω ένα χαράκι. Μου λένε τι είναι το χαράκι. Το χαράκι είναι. Δεν έχεις χάρακα? Δεν έχω χάρακα. Μπράβο. Ήρθε ο χάρακας. Πάρε το χάρακα. Λοιπόν, ο χάρακας. Εδώ έχουμε 30 εκατοστά.
και εδώ πέρα έχουμε 30 εκατοστά. Το μάτι μου είναι χαράκι. Δηλαδή έχουμε παίξει πολύ δυνατά. Οπότε, τώρα θα πάρω ένα μαχαίρι, θα κόψω εδώ στη μέση. Βλέπετε πόσο ωραία που κόβεται. Θέλω να κάνετε λεπτές κινήσεις, εντάξει. Και εδώ πέρα πρέπει να κόψω τα τρία. Το καθένα ζυμαράκι που βλέπετε εδώ πέρα είναι μία τσιαπατούλα. Θέλω να την ισιώσω λίγο εδώ, να τη φτιάξω ωραία, να φαίνεται ωραία. Σαν μία τσιαπάτα. Φαίνεται σαν μία τσιαπάτα αυτή η φίλε Διονύση. Ναι. Οπότε παίρνω ένα ταψάκι, που είναι το ταψάκι μου εδώ είναι. Μία. Δύο. Τρία. Πώς με βλέπεις? Όταν οι Ιταλοί κάνουν τσιαπάτες, να ξέρετε ότι ακόμα και αυτές οι γονίτσες που περισσεύουν τις κόβουν για να είναι ολό τετράγωνο, εντάξει. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, δεν θέλουμε να ξοδέψουμε καθόλου ζυμαράκια, να τα αφήσουμε στην άκρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πάρε και το χαράκι. Εδώ, Διονύση, άστο εδώ, δεν πειράζει. Ναι, εμείς το λέμε χαράκι στη Θεσσαλονίκη, εσείς το λέτε χάρακα. Κανονικά αυτό είναι. Εγώ το έχω μάθει έτσι, τώρα δεν ξέρω. Το λέω χαράκι. Yeah, και όταν και στη δουλειά, στα γραφεία ζητάω χαράκι, δεν καταλαβαίνω τα παιδιά τι ζητάω. Αυτό ζητάω, παιδιά. Το χάρακα. Εντάξει. Όπως βλέπετε, του δίνει ένα ωραίο σχήμα να μοιάζει με τσιαπάτα. Και τώρα θέλουμε να αφήσουμε περίπου μισή ωρίτσα να ξαναφουσκώσουν. Εντάξει, παιδιά, σας είπα ότι είναι μια συνταγή που είναι λίγο πιο δύσκολη. Λοιπόν, τώρα, ο Άκης βέβαια έχει έτοιμο και αυτό το στάδιο. Εντάξει. Ξέρω, έχει ένας μικρός χαμός στην κουζίνα από ζυμάρια. Αλλά αυτό θέλω να σας δείξω, ότι εμείς ετοιμάζουμε όλα τα στάδια για να σας δείξουμε ακριβώς τι γίνεται. Απλώσω τη μία με βράνη εδώ. Την άλλη με βράνη εδώ και θα αφήσω εσείς για μισή ωρίτσα. Οπότε θέλω να υπολογίσετε πόσα ζυμάρια έχουμε ετοιμάσει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ζυμάρια. 6 δόσεις τσιαπάτα. 6, 6, 36. 2 θα πάρει ο Διονύσης. 8 θα πάρει ο Μπελέσης. 4 ο Μίτσος και όλες τις υπόλοιπες οι άλλοι. Γιατί εγώ 2? Γιατί είσαι ο πιο μικροκαμωμένος, δεν χρειάζεται πολύ. Και 5 στόματα στο σπίτι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ψήσουμε. Λοιπόν, ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 210 βαθμούς. Θέλουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία και αυτό που έχω κάνει είναι το εξής. Κοίτα εδώ. Έχω βάλει ένα ταψάκι μέσα να ζεσταίνεται και ένα ταψάκι από κάτω. Στο ταψάκι από κάτω θα ρίξω νερό γιατί χρειάζομαι steam. Χρειάζομαι μέσα ατμό για να μπορέσουν να γίνουν τραγανές τις τσιαπάτες. Ρίχνω μέσα το νεράκι και έτσι όπως είναι μεταφέρω το χαρτί μου με τις τσιαπάτες μέσα στο φούρνο. Εδώ είναι. Θέλω καυτό ταψί. Κλείνω το φούρνο. Ξέρω ότι σας φαίνεται όλο πυρηνική φυσική. Γίνεται κανονικά έτσι και πάτε και να ψήσετε στο φούρνο χωρίς να βάλετε νερό, χωρίς να προθερμάνετε το ταψάκι. Απλά αυτό το τέλειο αποτέλεσμα που θα πάρετε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το πάρετε με κανέναν άλλο τρόπο. Θα πάρετε έτσι και πάτε, λες και την έχει ψήσει ο καλύτερος φούρνος στην Ιταλία. Οπότε, σε περίπου 20 λεπτά έτσι και πάτε θα είναι έτοιμη, 15 με 20 εκεί πέρα. Θα βάλω και το άλλο ταψί και θα σας δείξω ακριβώς τι έχουμε ετοιμάσει. Και οι τσιαπατούλες μου είναι έτοιμες. Μην απορείτε γιατί λείπει μία. Καταλαβαίνετε. Εφαγώθηκε στον πρώτο γύρο γιατί έπρεπε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι άμα το ψωμί είναι σωστό, δεν χρειάζεται να βάλετε και 500 υλικά. Εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να ανοίξω στη μέση. Ακούτε. Αλλά εντωμεταξύ είναι ακόμα καίει, ζεματάει. Και θέλω να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι η υφή της. Βλέπεις πώς είναι η σωστή τσιαπάτα. Είναι μέσα κολλώδης, έχει αυτή την ωραία υφή, έχει απόλυτη κυψέλωση. Και από γεύση είναι σαν να τρως το πιο δουλεμένο ψωμί. Δηλαδή έχει γεύσεις, αρώματα, σου βγάζει ξηρούς καρπούς λόγω του προζυμιού. Σου βγάζει πάρα πολλές γεύσεις που κανονικά ένα ψωμί δεν τις βγάζει. Και σκέτη να τη φάτε με λίγο λαδάκι και αλάτι είναι πεντανόστιμη. Απλά εγώ δεν ξέρω γιατί τη τσιαπάτα την έχω συνδυάσει λίγο με τη μορταδέλα. Μ' αρέσει πολύ η μορταδέλα στη τσιαπάτα, οπότε δεν θα τη λυπηθώ. Σ' αρέσει η μορταδέλα, Διονύση? Πεθαίνομαι. Και εγώ πεθαίνω, άμα είναι ωραία. Θα περίμενα βέβαια εσύ, σαν Διονύσης, να την συνοδεύεις με χαμόν, γιατί καταλαβαίνεις. Είσαι πολύ premium, αλλά και η ταπεινή μορταδελίτσα είναι μια χαρά. Έχω και λίγη μοτσαρέλα. Ωραία. Θα βάλω τη μισή. Εδώ είμαστε. Θέλεις να θέλεις σε Διονύση ακόμα? Φτιάξει κι άλλη, λέω. Όχι, είναι μία για σένα, αυτή είναι. Αν είναι μία, να την κάνουμε πλάνα και όχι, πλάνα κάνουμε σκέτο ψωμάκι, δεν έχουμε. Η μορταδέλα είναι τρόπο σερβίρισματος, ναι.
Έλα. Έλα, Μίτσο. Όχι, κάτσε να προλάβω και τι σκέφτεσαι. Θα ήθελα να είναι και ο Αρακάς, η αλήθεια είναι. Άμα είναι να έρθει και ο Αρακάς και ο Μίτσος, δεν μένει τίποτα. Ένα για σένα. Πολύ καλά, παιδί, να ξέρεις. Ένα για το Μίτσο. Θα πας πολύ μπροστά. Ένα για το σκηνοθέτη. Ωραία. Και ένα για τον Μπελές. Για δοκιμάσαι. Θέλω να καταλάβεις το ψωμί, ρε φίλε. Να καταλάβεις τι εστί ποιοτικό ψωμί. Θέλω να πεις άμα καταλαβαίνεις πραγματικά γιατί κάναμε τόσο κόπο για αυτό το ψωμί. Αξίζει. Αξίζει. Αξίζει ο κόπος να κάνετε ένα τέτοιο ψωμί, να κόψετε στη μέση, να βάλετε λίγο τυράκι και λίγο αλαντικό και να δώσετε τα παιδάκια σας ή στους φίλους σας. Ωραία. Που δεν θα το εκτιμήσουν οι συγκεκριμένοι φίλοι, οπότε καλύτερα να δώσετε τα παιδάκια σας. Για την σιαπάτα, σε μπολ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, το αλεύρι. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μία σφιχτή ζύμη. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου έως και μία ημέρα. Στο μίξερ βάζουμε το προζύμι, το αλεύρι, το νερό, τη μαγιά και το αλάτι και χτυπάμε με το γάτσο σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα για 8 με 10 λεπτά. Βάζουμε ελαιόλαδο στα χέρια αλλά και σε ένα μπολ. Ξεκολλάμε το ζυμάρι και το μεταφέρουμε στο μπολ. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για μία ώρα να διπλασιαστεί. Βάζουμε στα χέρια μας ελαιόλαδο, διπλώνουμε τη ζύμη από όλες τις μεριές προς τα μέσα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη για άλλη μία ώρα. Αλευρώνουμε τον μπάγκο, αδειάζουμε τη ζύμη, πασπαλίζουμε με επιπλέον αλεύρι και ανοίγουμε τη ζύμη σε τετράγωνο σχήμα. Χωρίζουμε σε 6 ίσα μέρη και τα μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να φουσκώσουν για 30 λεπτά ακόμα. Ρίχνουμε νερό σε ένα ταψί στο φούρνο και στο από πάνω ταψί που ήδη καίει μεταφέρουμε τις 3 τσιαπάτες μαζί με τη λαδόκολλα και ψήνουμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τις υπόλοιπες και σερβίρουμε σαν σάντουιτς με ελαιόλαδο, μορταδέλα, μουτσαρέλα, επιπλέον ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.